Αρχίζουν σήμερα στην πόλη της Καβάλας οι εργασίες του Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων των Εργαζομένων στον κλάδο της Ενέργειας και της Συνέλευσης του Περιφερειακού Δικτύου Συνδικάτων Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα και άλλες 12 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Γενικό μας Συμβούλιο όντως είχε να κάνει με τον απολογισμό δράσης μας τον χρόνο που πέρασε. Και αν υπολογίσουμε ότι αυτά που ζήσαμε το 2011 ήταν ο προπόσιτο του 2012, θα καταλαβαίνετε ότι αυτά που έχουμε να σχεδιάσουμε σαν πρόγραμμα δράσης είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν μιλάω μόνο για τις υπερκοπές, για τις μειώσεις μισθών ή για τα χαράτσια που η κυβέρνηση έχει βάλει στους εργαζόμενους. Στον κλάδο μας υπάρχουν τεράστια και σοβαρά προβλήματα. Η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση και η προηγούμενη και η σημερινή έχει αποφασίσει αυτόν τον κλάδο να τον συρρυκνώσει και να τον διαλύσει ή στην καλύτερη περίπτωση να τον δώσει σε ξένα συμφέροντα. Το ότι γίνεται στην Καβάλα σήμερα το Γενικό μας Συμβούλιο δεν είναι τυχαίο. Αφενός μεν είχαμε μια πρόσκληση από τους συναδέλφους μας στην Καβάλα όλοι να βρεθούμε εδώ. Αφετέρου η Ελλάδα, αν έχει να αποδείξει κάτι όσον αφορά τη δράση και τη λειτουργία στο κλάδο του πετρελαίου, έχει ένα μοναδικό παράδειγμα. Το πώς λειτουργεί σήμερα η εταιρεία Καβάλα Oil. Μέσα από τη λογική της αυτοδιαχείρισης κάποιων εργαζομένων. Αυτή λοιπόν την αυτοδιαχείριση των εργαζομένων θέλουμε να την προωθήσουμε μέσα από αγωνιστικές κινητοποιήσεις και σε άλλους τομείς της δουλειάς μας. Μόνο όταν οι εργαζόμενοι αρχίζουν σιγά σιγά να αυτοδιαχειρίζονται τέτοια σοβαρά κομμάτια και τέτοιες επιχειρήσεις, μόνο τότε μπορούν να έχουν ελπίδα και μέλλον. Στο πρόγραμμα δράσης μας προφανώς θα υπάρχουν και αγωνιστικές κινητοποιήσεις και σκληρές αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Όταν η κυβέρνηση θέλει να σπρώξει τον πλούτο, το μοναδικό πλούτο της χώρας μας σε ξένα συμφέροντα, αν μη τι άλλο, δεν έχουμε κανένα περιθώριο παρά μόνο να αντιδράσουμε. Έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. Αν ξεπουληθεί και αυτό το νευραγικό κομμάτι, τότε η Ελλάδα δεν θα έχει λόγο ύπαρξης.